Κάθε άλλο παρά σημερίζονται οι άνθρωποι της αγοράς στο πανηγυρικό κλίμα που έχει καλλιεργήσει το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη συμφωνία στο χθεσινό Eurogroup. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων στο Βόλο θεωρούν ότι τα χρήματα που θα πέσουν στην ιδιωτική οικονομία μετά τη συμφωνία για την εκταμείευση της δόσης των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς επίσης και σε σύγκριση με τις απώλειες της αγοράς στο πρώτο εξάμηνο του 2017 που καθυστέρησε δραματικά να κλείσει η αξιολόγηση. Δεν έπρεπε να περάσουν τόσο πολύ καιρό να παγώσει η αγορά για να περιμένουμε ένα δις παραπάνω. Ή να περιμένουμε μια συμφωνία τελικά η οποία δεν ξέρουμε τι διαφορά είχε από τη συμφωνία που δεν είχαμε συμφωνήσει. Το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Εύχομαι τελικά να ηρεμήσουν και το δεύτερο εξάμεινο του 2017 να μπορέσουν να δουλέψουν για την αγορά. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα για την αγορά και η αγορά έχει τεράστια ύφεση. Αυτή τη ζημιά που έχει γίνει στην αγορά θα ανακάμψει μέσω των χρημάτων που θα πάρουμε που θα εκμετέσουν τα 8,5 δις. Θα πέσουν στην πραγματική οικονομία τα 8,5 δις ή θα πάνε κάπου αλλού και τέλος τα Χριστούγεννα θα ξανασυζητάμε πάλι για άλλη συμφωνία και για άλλη αξιολόγηση. Τα φέσκια τα οποία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από το κράτος προς τους ιδιώτες είναι πάρα πολλά και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε από τις ανακοινώσεις είναι 5 δις περίπου τα οποία σε ένα πλάνο μέχρι το 2018 φαίνεται να αποπληρωθούν. Τα 800 εκατομμύρια περίπου που θα πέσουν στην αγορά όσον αφορά τα φέσκια μέχρι για Ιούλιο-Αύγουστο είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Βέβαια είναι θετικό το ότι έκλεισε αξιολόγηση. Για εμάς βέβαια θα πιστεύαμε ότι καλύτερα θα ήταν για την αγορά να βλέπαμε τελείως διαφορετικά τα μέτρα, να μην ήταν αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Όλο αυτό το εξάμεινο που χάσατε το προηγούμενο διάστημα, πώς θα το αναπληρώσετε? Έχετε, όπως μας λέγατε, 6 μήνες με συνεχόμενους αρνητικούς τζίρους στα μαγαζιά. Δεν αναπληρώνεται. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρουν όλοι, το ξέρουν και οι κυβερνώντες, άσχετα αν διατείνονται γενικότερα για... άσχετα αν λένε τα δικά τους. Εμείς αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι θα πρέπει εμείς τοπικά να βρούμε κάποιες λύσεις προκειμένου να ελαφρύνουμε την καθημερινότητα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο. Γιατί οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε επίπεδο κυβερνητικό, δυστυχώς εκεί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει για το κλείσιμο της συμφωνίας, ωστόσο οι άνθρωποι της αγοράς πρέπει να καλύψουν το χαμένο έδαφος ενός ολόκληρου εξαμήνου με αρνητικούς τζίρους στις επιχειρήσεις τους και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για τη διαδικασία ένταξης στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια που θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Αυγούστου. Πολύ φοβάμαι ότι η ρύθμιση που θα βγάλουν για τα κόκκινα δάνεια και θα μπορούμε όλοι να μπούμε μέσα από 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορεί να υφίσταται, γιατί το τρίμηνο αυτό που μεσολαβεί η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη για την αγορά και τους επιχειρηματίες.